Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άλλη μία εκπομπή Direct News με τον Ανδρέα Μουζουρούλια, όπου σε αυτό το βίντεο θα σχολιάσουμε μια σημαντική ανάλυση ενός Βρετανικού Ινστιτούτου, το οποίο το δημοσίευσε στο Direct τους πριν λίγες ώρες. Μιλάμε για μια σημαντική ανάλυση για την σύγκρουση, για την κρίση που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο στο Αιγαίο, για τη σχέση Ελλάδος-Τουρκίας-Κύπρου, για το πώς θα εμπλακεί η Γαλλία σε μια ενδεχόμενη κρίση. Μιλάμε για το IISS, το International Institute for Strategic Studies, το οποίο πριν λίγες ημέρες ανέφερε το εξής για την κρίση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, την οποία βλέπει να έρχεται πάντα σύμφωνα με την έρευνα. Έτσι, δεν λέμε ότι υιοθετούμε την έρευνα, αλλά από την άλλη, όταν ένα τέτοιο Ινστιτούτο, το οποίο έχει πολλούς αναλυτές και ανθρώπους σε σημαντικά στρατηγικά σημεία και κέντρα, δεν μπορούμε να μην την υιοθετήσουμε. Τώρα, τι αναφέρει αυτό το άρθρο? Όλα είναι εισαγωγικά και θα σχολιάσουμε με συνεχεία τα λεγόμενα. Είναι απίθανο η Τουρκία να εισβάλλει στην Κύπρο, αλλά η άμεση προσάρτησή της, η προσάρτηση της μη αναγνωρισμένης τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, έτσι το αναφέρει δυστυχώς, δηλαδή για τα κατεχόμενα, είναι πιθανή, αν και χαμηλή. Δηλαδή, ίσως να προσπαθήσει η Τουρκία να κάνει μια πρόκληση εναντίον της Κύπρου μας. Το θεωρούμε λίγο δύσκολο, παρόλα αυτά. Θα πρέπει να αναφέρουν εδώ οι Βρετάνοι ότι οι Τούρκοι προκαλούν καθημερινώς στην Κύπρο, ότι οι Τούρκοι έχουν βάση εκεί και ότι οι Τούρκοι δημιουργούν τελεσμένα. Τώρα, το άρθρο συνεχίζει και αναφέρει ότι μια ένταση και μια αναμέτρηση μεταξύ της Τουρκίας από τη μία και της Κύπρου και της Ελλάδας από την άλλη, πιθανώς με τη συμμετοχή της Γαλλίας, παραμένει μια πιθανότητα που κρέμεται πάνω από την τρέχουσα έφραυστη ύφεση. Αν θυμάστε, πριν λίγους μήνες, το καλοκαίρι, το Direct είχε αναφέρει μια άλλη έκθεση και ένα δημοσίευμα ενός γαλλικού μέσου, το οποίο ανέφερε ότι σε ενδεχόμενη κρίση Τουρκίας-Ελλάδος, η Γαλλία θα εμπλακεί. Το ίδιο αναφέρει και το Βρετανικό Ινστιτούτο. Και πραγματικά, η Γαλλία, δεν λέμε ότι θα έρθει να μας βοηθήσει με στρατό, εμείς δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, αλλά με άλλους τρόπους οι Γάλλοι, στον τομέα των υπηρεσιών ή με τη διπλωματία, θα μπορούσε να ενισχύσει την Ελλάδα. Αλλά μην έχουμε αυταπάτες, έτσι, ότι κάποια χώρα θα μας βοηθήσει. Η έκθεση συνέχισε ως εξής. Αν και η Τουρκία έχει αμβλύνει τις σκληρές πολιτικές της, αυτό δεν το βλέπουμε πουθενά εμείς, σχολείο μας, στην περιοχή λόγω οικονομικών επιταγών, ο στρατηγικός προσανατολισμός της χώρας βρίσκεται επί του παρόντος σε αντίθεση με πολλούς από τους φιλενικούς συμμάχους της. Εδώ οι Άγγλοι θα πρέπει να λέγανε και για τις προκλήσεις στο Αιγαίο από τα μαχητικά. Ναι, μεν έχουν μειωθεί, αλλά δεν έχουν βγει από τον χάρτη των προκλήσεων. Χάρη στη γεωγραφική της θέση, το μέγεθος και τη στρατηγική της ισχύ και τις επιθετικές πολιτικές, η Τουρκία έχει γίνει η μόνη χώρα στην περιοχή που κατάφερε να διαμορφώσει το άμεσο περιβάλλον προβάλλοντας ισχύ στη Συρία και στη Λιβύη. Εμείς να ανασχολιάσουμε εδώ πέρα απλά ότι η Τουρκία τα κατάφερε αυτά διότι μεγάλες δυνάμεις έκαναν τα στραβά μάτια, στη Λιβύη τη χρησιμοποίησαν οι μεγάλες δυνάμεις, στη Συρία θυμόμαστε όλοι τι έγινε στην αρχή, οπότε θα πρέπει οι Βρετανοί να δουν το δικό του ρόλο σε αυτή την κρίση. Τώρα, αναφέρει μετά η έκθεση ότι η οικονομική κρίση και οι προβληματικές σχέσεις στις μεγάλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και με σημαντικούς συμμάχους στο ΝΑΤΟ, την εμποδίζουν να διαδραματίσει έναν ηγετικό ρόλο στην περιοχή. Αυτό ισχύει και τα πολλά λάθη της Τουρκίας πλέον θα πληρωθούν. Κάνει πάρα πολλά λάθη η Τουρκία, βέβαια περιμένουμε από τη Δύση κυρώσεις και μεγαλύτερο έλεγχο στις τουρκικές προκλήσεις. Ελπίζουμε η Δύση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και τέλος, λέει ότι ο Ερντογάν μετά την εκλογή του, την τελευταία εκλογή, έχει βάλει στόχο να οικοδομήσει μια κληρονομιά ίση με αυτήν του Κεμάλ. Αυτό λέει η έκθεση πάνω κάτω. Είναι μια μεγάλη έκθεση. Μετά μιλάει για άλλες ζώνες κρίσης και συγκρούσεων που υπάρχουν στην περιοχή. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρε για τον ελληνισμό. Η ανάλυση λέει και σημαντικά πράγματα. Απ' την άλλη, αποκρύπτει τις τουρκικές προκλήσεις. Παρ' όλα αυτά, το μήνυμα του εξής, ότι εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα και να μην περιμένουμε, να μην έχουμε αυταπάτηση του ότι κάποιος θα βοηθήσει την Ελλάδα. Η Δύση δεν θα βοηθήσει και δεν περιμένουμε και τη βοήθειά τους, δεν τη θέλουν. Ίσως με άλλο τρόπο, στον τομέα των υπηρεσιών, θα μπορούσαν να βοηθήσουν κάποιες χώρες, αλλά έχουμε τη δυνατότητα. Το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση να απαντηθεί κάθε τουρκική πρόκληση. Αυτό ήταν και το σημερινό μας βίντεο. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, κοινοποιήστε το και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνετε καμία από τις ειδοποιήσεις. Μέχρι το επόμενο ραντεβού, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας. Αν σας άρεσε το βίντεο,
Πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.